Πώς είσαι? Είμαι καλά. Σταμάτησα γιατί σας αγαπώ, σας συμπαθώ, σας παρακολουθώ και θέλω να σας ευχηθώ ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι να έχετε. Έκανε η Ναταλία κάποιες δηλώσεις το Σαββατοκύριακο και είπατε. Θα δείτε ένα τελείως διαφορετικό πλατό, θα δείτε άλλους τίτλους, άλλα γραφικά, ένα φρεσκάρισμα γενικότερο. Έπεσε και μια ιδέα να αλλάξουμε και τον τίτλο, θα δούμε τώρα. Παίζει και αυτό. Αλλά κυρίως τώρα στα πρόσωπα ενδεχομένως να γίνουν κάποιες αλλαγές, ενδεχομένως. Κάποια αλλαγή θα γίνει. Εντάξει, μωρέ, μοιραία όλες οι εκπομπές και οι δύο εκπομπές που έχουν μια πορεία τόσων χρόνων. Τώρα, μάνι, του καλύτερα δεν γίνεται. Είναι η πέμπτη για μένα, η 7η σεζόν. Ναι, θα γίνουν οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Άλλες γιατί υπάρχει λόγος να γίνουν, άλλες γιατί έρχονται μόνες τους και μοιραία συμβαίνουν. Με τις συνήθειες, εγώ, να σου πω την αλήθεια. Δεν θα αλλάζα τίποτα ποτέ. Όταν έρχονται οι αλλαγές, ακόμα και αν δεν τις προσδοκώ εγώ προσωπικά, μετά προσαρμόζομαι. Πώς ήταν η χημεία σας όταν ήρθε η Ελιάνα στην εκπομπή, γιατί είπε και η Νατάλια ότι θα την ήθελε? Πάρα πολύ καλή. Η Ελιάνα προσωπικά μου ήταν ούτως ή άλλως πολύ συμπαθής. Ήταν σαν να γνωριζόμασταν από παλιά. Νομίζω ότι είναι ένα άτομο που θα κόλλαγε πολύ στο καλύτερα δεν γίνεται. Ο Χάρης Λεμπιδάκης που ήταν σήμερα καλεσμένος στην Ελένη είπε ότι. Είχαμε μιλήσει μήπως συνεργαστούμε του χρόνου. Με χαρά. Με το Χάρη έχουμε συνεργαστεί τόσο ωραία. Είναι τόσο μαμούνι, είναι τόσο επαγγελματίας. Μου είναι εξαιρετικά αγαπητός και ευχής έργων θα ήταν να ξανά ήμασταν μαζί. Πώς ένιωσες όταν σου ανακοίνωσε η Εβελίνα ότι αποφάσισε να μην συνεχίσεις το καλύτερα? Ένιωσα ξεριζωμένος. Το Εβελινάκι είναι αγαπημένο μου. Είναι το ντουέτο μου, είναι η κολλητή μου τα τελευταία 4 χρόνια. Αυτό δεν θα αλλάξει τόσο ή άλλως, αλλά πραγματικά νομίζω ότι θα μου πάρει ένα διάστημα να συνηθίζω ότι δεν θα είναι κοντά μας. Υπάρχει όλους να γίνει καμιά ανατροπή της τελευταίας στιγμής, πιστεύω? Προσπαθώ να ξέρεις, προσπαθώ. Χωρίς πλάκα νομίζω ότι πρέπει ο καθένας, ανεξάρτητα από όλα αυτά τα ωραία και τα γλυκά, να κάνει αυτό που ζητάει η ψυχή του, να κάνει τα βήματα που νιώθει πως χρειάζεται στη δεδομένη φάση και της εύχομαι κάθε καλό στα αυτά τα ωραία πράγματα που έχει σκοπό να κάνει. Γιατί η Εβελίνα, πέρα από όλα και πάνω από όλα, είναι μια καταπληκτική φωνάρα που πρέπει να την ακούσουμε να τραγουδάει. Τα τελευταία χρόνια, αλήθεια είναι, δεν είχατε κάνει πολλές αλλαγές, όλη η εκπομπή, η θεματολογία. Φέτος όμως θέλετε να αλλάξετε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό πιστεύεις ότι μπορεί να έχει να κάνει και με την έλευση του Κώστα Τσιρού απέναντί σας? Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Ο Κώστας έχει μια πάρα πολύ αξιοπρεπή παρουσία. Είναι πολύ αγαπητός σε όλους μας γιατί έχουμε συνυπάρξει, έχουμε δουλέψει πολύ αρμονικά και χαίρομαι πάρα πολύ για την επιτυχία του και για το πώς στέκεται στα Σαββατοκύριακα. Αλλά οι αλλαγές για μένα έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι αλλάζουν οι καιροί, αλλάζουν οι σεζόν και θα ήταν καταστροφικό νομίζω για οποιονδήποτε και σε οποιαδήποτε δουλειά το να μην προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και να μην φρεσκάρεται. Αχ, Παναγιώτη, να είσαι καλά για άλλη μια φορά. Δεν είναι ότι απλά μας είπε ότι δεν θα είναι η Εβελίνα. Εντάξει, τώρα άμα γίνει καμιά ανατροπή στο τέλος, αλλά ότι του το είπε κιόλας τέλος πάντων και του το ανακοίνωσε. Είναι ότι μας είπε και το λόγο που φεύγει, ότι θέλει να ασχοληθεί από ό,τι κατάλαβα με το τραγούδι και είναι η αγάπη του. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε το ρεπορτάζ πάρα πολύ καιρό ότι η Εβελίνα Νικόλιζα έχει εκφράσει η ίδια την πρόθεσή της να μείνει την επόμενη χρονιά στο καλύτερα δεν γίνεται. Μάλιστα, πόσο ξέρουμε, το είχε πει και αρκετά νωρίς και στην Ναταλία Γερμανού και στους τέλος πάντων στους αστελέχους. Και σε όποιους έπρεπε, στους συνεργάτες. Μάλλον προφανώς και έτσι όπως το λέει και ο Παναγιώτης και ισχύει το ρεπορτάζ. Ήταν τα πρώτα ονόματα που είχαμε ακούσει το ρεπορτάζ να θέλει να αποχωρεί από το κουμπί. Να σας πω λίγο κάτι, πόσο του μηνός έχουμε καλέ? 22. Κανείς δεν ξέρει. Αλλά τώρα μας βάζεις, τώρα προετοίμαστε. Ναι, ωραία. 26 του μηνός. Θέλω να πω ότι καλά έκανε και το είπε ο Παναγιώτης. Είναι ένα ρεπορτάζ που όπως είπε η Κυριλή κυκλοφορούσε. Ενώ το ξέραμε. Θέλω να πω ότι καλά είναι να επιβεβαιώνονται και 5 πράγματα. Ναι. Και πολύ ωραίο που θέλει να ασχοληθεί. Δεν το συζητάμε. Μπορούσε να πει κανείς ότι ρε παιδί μου πώς το ανακοινώνει εκείνος. Δεν το είχε πει, ας πούμε, η ίδια. Επειδή είχε πει η Ναταλία χθες το σουκού στις δηλώσεις, ότι να το πει η ίδια. Όταν με κάποιον έχει τόσο κοντινή σχέση. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό που λέει. Νομίζω ότι δεν ήξερε πάντως να ξέρει ότι δεν το έχει πει η ίδια. Γιατί προφανώς επειδή ήταν και η ερώτηση, όταν του έκανε πάνω σε ερώτηση πώς νιώθεις που φεύγει, μάλλον εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτηκε ότι εγώ θα το πω. Προφανώς. Μπορεί και να μην το ξέρει. Δηλαδή τον παγίδευσε. Ρε παιδιά, έχουν τόσο κοντινή σχέση. Εδώ σου λέει αισθάνομαι ξεριζωμένος. Καταλαβαίνω πώς είναι ένας κοντινός σου άνθρωπος με τον οποίο μπορεί και να συνεννοείσαι με τα μάτια και τον έχεις δίπλα σου στη δουλειά. Όταν σου λέει ότι φεύγεις, να θες και να το πεις ανθρώπινα. Όπως και να έχει την απάντηση, την πήραμε. Εμείς την πήραμε την απάντηση. Δεν χρειάζεται να βγαίνει και τεράστιο δελτίο τύπου για τις απαντήσεις. Ενώ μπορεί να γίνει και έτσι να το. Τη μία απάντηση την πήραμε. Εγώ θέλω άλλη μία απάντηση τώρα. Αν έχετε και θα θέσω ένα ερώτημα. Όταν γίνονται αλλαγές σε μια εκπομπή, δεν γίνονται βάσει ανταγωνισμού? Ρωτάω τώρα. Κοίταξε, θα σου πω λίγο κάτι. Επειδή ακούγονται συνέχεια τον τελευταίο καιρό, συνέχεια ακούγεται αυτό το ρεπορτάζ ότι η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού θα κάνει κάποιες αλλαγές στην εκπομπή, τόσο στα γραφικά, όσο στον τίτλο, μέχρι και τους ανθρώπους με τους οποίους θα συνεργάζεται κάπως. Κάποιους μπροστά. Θεωρώ ότι οι αλλαγές γίνονται πάντα για καλύτερο. Όταν υπάρχει φυσικά ανεπτυγμένος ο ανταγωνισμός. Και είναι θεμιτό, είναι ωραίο. Όμως δεν γίνεται πάντα. Όταν είσαι Θα σου πω κάτι. Όταν είσαι πάρα πολλά χρόνια σε μια εκπομπή, η Ναταλία είναι για μένα από τις καλύτερες Ελληνίδες παρουσιάστριες. Κρέμ ντε λα κρέμ. Όταν είσαι πάρα πολλά χρόνια και κάνεις το ίδιο πράγμα, βλέπεις ότι απέναντι ο ανταγωνισμός κάνει άλλα πράγματα. Μπαίνεις δηλαδή λίγο σε αυτό το τρίπιο το παιχνίδι. Δεν είναι ωραίο να δώσει μια τονωτική ένεση. Έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό ή συγκυριακά είναι κάτι που θέλανε έτσι κι αλλιώς και έπεσε τώρα. Αυτό είναι και τα δύο. Απαντάω στον Τεοκλή. Εγώ δεν πιστεύω ότι πάντα οι αλλαγές γίνονται επειδή ο ανταγωνισμός κάνει κάτι άλλο ή επειδή μπορεί να πηγαίνει καλύτερα ή επειδή αισθάνεσαι πίεση. Μπορεί να είναι και αυτό, αλλά μπορεί να είναι και ότι πραγματικά θες να κάνεις μια εκπομπή πιο δυνατή, πιο διαφορετική και να δείξεις και τι άλλο μπορείς να κάνεις, γιατί έχεις και μια πορεία σε μια εκπομπή κάποιων χρόνων. Δηλαδή, ο ανταγωνισμός δεν το λέμε και το δαιμονοποιούμε. Αλλαγές γίνονται κάθε χρόνο σε εκπομπές. Δηλαδή, εδώ προφανώς συζητάμε γιατί μιλάμε για πιο ριζοσπαστικά πράγματα. Αν έχω καταλάβει καλά από ό,τι είπε η Ναταλία. Αλλαγές γίνονται. Να θυμηθούμε ότι 2 χρόνια πριν η Ναταλία Γερμανού έβαλε ενημέρωση στην εκπομπή, κάτι το οποίο δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό από μόνο του είναι μια αλλαγή. Συν πρόσωπα, συν στήλες. Θέλω να πω ότι οι αλλαγές, κάθε εκπομπή κάνει ένα ρεκτιφιέ κάθε σεζόν και αλλάζει κάποια πράγματα. Το θέμα είναι ότι όταν αποφασίσεις να κάνεις μεγαλύτερες αλλαγές, σημαίνει ότι κάτι σε έχει κάνει να νιώσεις ότι το προϊόν που έχεις θέλει ολική εγώ πιστεύω ότι είναι όπως τα μπαγαζιά που αλλάζεις, πας δεν πας καλά. Ξέρω μπαγαζιά που σκίζουν, παιδί μου, αν δεν βάλεις κάτι έξτρα, μπράβο. Για τους πελάτες μου.